Αμέσως να καλημερίσουμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Όπως σας έλεγα, η Βουλή είναι έτοιμη σε λίγο να ψηφίσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο χθες έγινε αντικείμενο αντιπαράθεσης και μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Είστε έξω, γιατί κουνείτε τόσο πολύ φασαρία? Βγήκε έξω από τη Βουλή, ευτυχώς, γιατί μέσα δεν πιάνει. Είμαι έξω από τη Βουλή, ναι. Ευχαριστούμε πολύ που βγήκατε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Διάβασα σήμερα τις εφημερίδες και διαπίστωσα ότι η κριτική που δέχεστε είναι μια κριτική για θέματα που δεν ξέρω κατά πόσο βρίσκει σύμφωνη την κοινωνία. Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης που λέγανε ότι όπου χρειαστεί θα δώσουν συνένεση και η παιδεία είναι ένα πεδίο που σηκώνει συνένεση, διάβασα ας πούμε ότι διαφωνούν για να διδάσκονται τα αγγλικά από την νηπιαγωγείο. Ή γιατί τα πρότυπα σχολεία και τα πειραματικά αναβαθμίζονται έτσι ώστε τα παιδιά που έχουν κάποιες ειδικές ικανότητες να μπορέσουν να τις αναδείξουν νωρίς και να προχωρήσουν στη ζωή τους. Γιατί τα αγγλικά σου, όχι στα αγγλικά στο διαβολείο. Αυτό το νομοσχέδιο έχει μια ξεκάθαρη στόχευση. Πρώτα απ' όλα ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω. Το τονίζω γιατί ιστορικά στη χώρα μας υπάρχει η τάση να ασχολούμαστε περισσότερο με τις πανελλαδικές, με ζητήματα λοιπόν των πανεπιστημίων. Εδώ γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να κάνουμε μια αλλαγή από κάτω προς τα πάνω. Ναι. Και όταν λέω από κάτω προς τα πάνω, ενώ από τα θεμέλια, από τα χρόνια του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Γιατί από αυτά τα χρόνια? Γιατί κατά γνώμη μας είναι εξαιρετικά κρίσιμα, και όχι τη δική μας γνώμη, τη γνώμη των ειδικών δηλαδή και των επιστημόνων, τη διαμόρφωση ακριβώς του ανθρώπου, του ανθρώπινου εγκεφάλου. Τότε είναι που συντελούνται οι περισσότερες αλλαγές ακριβώς στα παιδιά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω και δίνουμε ένα σήμα σε ένα σχολείο το οποίο είναι πιο ανοιχτό. Τι εννοώ? Ναι, η βασική αποστολή του σχολείου είναι να μεταδώσει γνώση στα παιδιά. Σαφώς αυτή είναι η βασική του αποστολή. Έχει όμως και μια άλλη αποστολή, κατά τη γνώμη μας. Και αυτή είναι να διδάξει δεξιότητες, ήπιες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία, δεξιότητες ζωής, δεξιότητες τεχνολογίας, να βγάλει στην κοινωνία πιο σφαιρικά διαμορφωμένους ανθρώπους. Άρα, αν με μία πρόταση περιέγραφα το νομοσχέδιο, θα έλεγα ότι ο στόχος του είναι ένα σχολείο πιο ουσιαστικό και ποιοτικό, πιο ανοιχτό και δημιουργικό, υψηλότερων απαιτήσεων, ένα σχολείο εγρήγορσης. Ναι, αλλά υπάρχουν και, και περισσότερα εφόδια. Τα αγγλικά είναι. Για τα αγγλικά που με ρωτήσατε, για παράδειγμα, κοιτάξτε, εδώ πέρα δεν πάμε να χάσουμε την περίπτωση. Είναι μια διεθνή τάση, διεθνή αυξητική τάση. Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, σε 14 χώρες της Ευρώπης, υπάρχει εξοικείωση με δεύτερη γλώσσα από την ηλικία των 3 και άνω. Σε 14 χώρες. Άρα είναι μια, και μιλάμε για χώρες όπως για παράδειγμα η Φινλανδία, στην οποία παραπέμπουμε πολύ συχνά αναφορικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο, η Κύπρος. Σε όλες αυτές προβλέπεται ακριβώς η εξοικείωση με δεύτερη τα αγγλικά γλώσσα. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα πια. Πόσο μάλλον σε μια χώρα η οποία βασίζεται στον τουρισμό. Και άλλο. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και το πιο σημαντικό. Και τι άλλο. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η εξοικείωση με δεύτερη γλώσσα από την ηλικία της προσχολικής, την προσχολική ηλικία, και σε βοηθάει να αναπτύξει περισσότερες δεξιότητες όπως η επιλύση προβλημάτων, η επικοινωνία κ.ο.κ. Και σε βοηθάει στο χειρισμό της μητρικής γλώσσας. Σωστό. Και μπορείς και όταν αλλά πια μπεις στην προεφηβική ηλικία να κάνεις και μια τρίτη γλώσσα. Τι, είναι, τι λέει, η αντίδραση τι λέει, γιατί όχι αγγλικά από το νηπιαγωγείο, τι λένε? Γιατί λέει, κοιτάξτε, μας το επέβαλαν οι Αμερικάνοι, διάβασα. Ακριβώς, το έλεγε. Ακριβώς, το κάνουμε αυτό γιατί μας το επέβαλαν τα αμερικανικά συμφέροντα. Κοιτάξτε, εμείς ένα συμφέρον έχουμε και αυτό είναι πώς θα δώσουμε στα παιδιά μας περισσότερα εφόδια. Τώρα, βέβαια, πρέπει να πω ότι σε άλλα σημεία της κριτικής ενδεχομένως να υπάρχει μια βάση. Ας πούμε, άκουγα χθες τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η επαναφορά της βαθμολογίας στη διαγωγή του μαθητή θέλει μια προσοχή, διότι αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Είναι άλλο να γράφει απλώς το απολυτήριο διαγωγή κοσμιοτάτη όπως έγραφε παλιά και άλλο να προσδιορίζεται που είναι το πρόβλημα του παιδιού, αν είναι απίθαρχο, αν είναι καυγατζίδικο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να γράφει. Αυτό ομολογώ δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς θα γίνει ο προσδιορισμός της διαγωγής. Αυτό καταρχήν είναι θέμα εμπορικής απόφασης καταρχήν, το πώς ακριβώς θα αξιολογείται η σχολική συμπεριφορά. Πάντως, η συλλογιστική ποια είναι? Είναι θέμα συμβολισμού. Να περάσουμε ένα μήνυμα το σχολείο. Ναι, μαθαίνει τα παιδιά γράμματα, αλλά έχει και ως αποστολή να μάθει στα παιδιά πώς να συμπεριφέρονται σε ένα κοινωνικό σύνολο.
να μάθει ποια είναι τα όρια του καθενός, να σέβονται τον άλλον, να τους μαθαίνει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δηλαδή διδάσκει γνώση, αλλά διδάσκει και ήθος. Όλο αυτό στο πλαίσιο του συντάγματος, το οποίο λέει ότι η εκπαίδευση έχει βασική αποστολή να διαμορφώνει ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Τώρα, άκουσα κριτική ότι αυτό στιγματίζει και ούτω καθεξής. Και εγώ θα ρωτήσω πραγματικά, γιατί αυτό στιγματίζει περισσότερο από το, για παράδειγμα, ένας μέσος όρος που σε συνοδεύει σε όλη τη ζωή, ας πούμε ότι παίρνεις ένα μέσο όρο 11 στα 20. Αυτό δεν σε στιγματίζει όλη τη ζωή? Αυτό δεν είναι κάτι που σε συνοδεύει σε όλη τη ζωή? Εγώ από την άλλη μεριά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επαναφέρεται τα λατινικά στο σχολείο. Δηλαδή θέλω να πω, οι 50 φράσεις που χρησιμοποιούμε στα λατινικά μπορούμε να τις μάθουμε χωρίς να ξέρουμε τη γλώσσα. Έτσι. Καταρχήν, ναι. Επειδή ακούστηκε ότι καταργούμε την κοινωνιολογία και παραμένουμε λατινικά, δεν ισχύει. Η κοινωνιολογία παραμένει βασικό μάθημα στο σχολείο, από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο. Είναι βασικό μάθημα. Η συζήτηση για τι γίνεται για τα παιδιά που είναι υποψήφοι για συγκεκριμένες σχολές, φιλοσοφικές, νομικές κ.ο.κ. Για εκεί λοιπόν, τι είπαμε? Είπαμε ότι θεωρούμε ότι είναι πιο χρήσιμος υπόβαθρο όταν πας να κάνεις φιλοσοφική, όταν πας να ακολουθήσεις σπουδές φιλοσοφικής, να έχεις κάνει λατινικά. Ότι είναι πιο χρήσιμο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εξετάσαμε το ενδεχόμενο να υπάρχει επιλογή μεταξύ των δύο. Δηλαδή, να μπορείς να επιλέξει ο μαθητής. Δεν μπορούσε όμως, υπήρχαν κολλήματα άλλα νομικής φύσεως, στο να φτάνει στην ίδια σχολή από διαφορετικές οδούς. Δηλαδή, να καταλήγει στη νομική, ας πούμε, Θεσσαλονίκης, έχοντας δώσει λατινικά ή έχοντας δώσει κοινωνιολογία. Αυτό δημιουργούσε θέματα νομιμότητας και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούσε να προκριθεί αυτή η λύση. Εγώ θέλω να πω ότι μπορεί να σας φανεί ελιτιστής με αυτό που θα σας πω. Αν μου επιτρέπετε απλά μια κουβέντα, επειδή για να έχουμε εικόνα ότι και εδώ δεν πρωτοτυπούμε, τα λατινικά αυτή τη στιγμή διδάσκονται, θα σας πω ενδεικτικά, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Φιλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Πολωνία, Μάλτα, Κροατία, Ισπανία, Πορτογαλία. Ναι. Σας δίνω ενδεικτικές χώρες όπου διδάσκονται λατινικά. Ναι, αλλά καλύτερα να διδάσκεται καθαρεύουσα. Εμείς έχουμε μια αρχαία γλώσσα εδώ. Καλύτερα να διδάσκουμε αρχαία ελληνικά παρά λατινικά, ας πούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει μια έμφαση, δηλαδή, στα κλασικά γράμματα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν σπουδές που γίνονται στο τρίτο τριβάθμιας εκπαίδευσης για την ενίσχυση των κλασικών γραμμάτων. Και εμείς εδώ είχαμε καταργήσει τα αρχαία. Εμείς εδώ και τις προηγούμενες κυβέρνησεις προφανώς, γιατί τα αποκαθιστούμε όλα αυτά τώρα. Μα εγώ άκουγα χθες τον Φίλη, ο οποίος έκανε κριτική για την επαναφορά των λατινικών και χρησιμοποιούσε λατινικές φράσεις. Λατινικές εκφράσεις, βέβαια. Έτσι δεν είναι? Αν επιτρέπετε, μια πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου, τομή του νομοσχεδίου αυτού και σημαντικό κριτική, σημαντικό, αν θέλετε, στοιχείο του νομοσχεδίου, είναι τα λεγόμενα εργαστήρια δεξιοτήτων. Είναι αυτές οι νέες θεματικές που μπαίνουν στο σχολείο, ακριβώς τη λογική που σας έλεγα προηγουμένως, να βγάλουμε πιο σφαιρικά διαμορφωμένους πολίτες στην κοινωνία και όχι απλά μορφωμένους νέους. Αυτά τα εργαστήρια δεξιοτήτων μπαίνουν στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα. Με θεματικές όπως σεξουαλική αγωγή, εθελοντισμός, οδική ασφάλεια, πρόληψη από εξαρτήσεις, ρομποτική, επιχειρηματικότητα. Και έχει σημασία ότι αυτά μπαίνουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Μπαίνουν πιλωτικά για το επόμενο έτος, αλλά στο υποχρεωτικό. Τι θα πει αυτό? Δεν θα επαφείεται, για παράδειγμα, σε έναν διευθυντή ή σε κάποιους εκπαιδευτικούς το αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν, γιατί θεωρούμε ότι είναι δομικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών. Τη δυνατότητα κάποιος να μιλάει μπροστά σε κόσμο, τη διδάσκονται στο σχολείο. Τη δυνατότητα να μιλάει ένα παιδί μπροστά σε κόσμο. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται μέσα από πολλές δραστηριότητες στο σχολείο. Όπως επίσης κάτι άλλο στο οποίο εστιάζουμε είναι πώς θα διευρύνουμε τις μεθόδους αποτίμησης πρώτων των μαθητών. Δηλαδή, εστιάζουμε για παράδειγμα σε ερευνητικές εργασίες. Δεν είναι μόνο εξετάσεις. Να δοκιμάζουν τα παιδιά και να αξιολογούνται μέσω και άλλων μεθόδων, όπως είναι ακριβώς οι ερευνητικές εργασίες. Πείτε μας κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει διάταξη στο νομοσχέδιο που αυξάνει το ανώτατο όριο των μαθητών από 22 σε 25 στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στα δημοτικά της χώρας ισχύει το εξής. Στη Δευτέρα Δημοτικού, στην Τρίτη, στην Τετάρτη, στην Πέμπτη και στην Έκτη ισχύει το όριο των 25. Ναι. Αυτό ακριβώς το όριο βάζουμε και στην Πρώτη Δημοτικού. Να είναι ίδιος ο αριθμός των μαθητών σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Τώρα, με τις μέρες του κορονοϊού, ίσως δεν θα έπρεπε να μειωθεί αυτός ο αριθμός? Θα σας πω, μα με τις μέρες του κορονοϊού, ξέρω, να βάλουμε μέτρα για να έχουμε μέχρι 15 παιδιά μέσα στην τάξη. Ναι. Όλα τα μέτρα που έχουμε λάβει είναι έκτακτης φύσεως και προβλέπουν πολύ μικρότερο αριθμό. Δεν θα μας αλλάξει το 25 στο 23. Άρα το 25 μιλάμε υπό κανονικές συνθήκες. Προφανώς, υπό έκτακτες συνθήκες παραμένει το 15.
Προφανώς, όσο οι δικοί μας έχουν υπαγορεύσει αυτή τη λύση, φυσικά και αυτή θα ακολουθείται ανεξαρτήτως ορίου στο πλαίσιο του νόμου. Καταλαβαίνετε. Επίσης, πολύ σημαντικό νομίζω ότι επαναφέρουμε τα πρότυπα και πειραματικά. Ναι. Το είχαμε πει και προεκλογικά. Από το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν 28 πρότυπα και 34 πειραματικά σχολεία. Άλλο τα πρότυπα, άλλο τα πειραματικά. Τα πρότυπα καλλιεργείται η έννοια της αριστείας, της διαρκούς αυτοβελτίωσης δηλαδή. Το γκέτο των αρίστων που έλεγε χθες ο κ. Φίλης. Ναι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον γκέτο των αρίστων, πρέπει να σας πω. Και αυτό από τον προσεχή Σεπτέμβριο, 28 πρότυπα, 34 πειραματικά. Στα πειραματικά είναι διαφορετική αποστολή. Εκεί θέλουμε να δοκιμάζουμε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε ένα τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού. Εξού και η πρόβλεψη για κλήρωση για την εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι η μεγάλη αντίδραση είναι για την αξιολόγηση η οποία παραμένει, έτσι δεν είναι? Όχι, παραμένει, αλλάζει, ενισχύεται πολύ. Καταρχήν δεν είχε εφαρμοστεί. Ναι. Δεν είχε εφαρμοστεί ως τώρα. Τώρα πλέον μπαίνει κανονική αξιολόγηση, τρεις άξονες, προγραμματισμός πρώτα, αυτοαξιολόγηση και συνεχεία εξωτερική αξιολόγηση από στελέχη εκπαίδευσης, από την αρχή πιστοποίηση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Είναι η αξιολόγηση σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικού έργου και εν συνεχεία προχωράμε στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Για να κλείσουμε. Προφανώς εκεί εστιάζουν οι αντιδράσεις, εκεί στα πρότυπα σχολεία επίσης. Και σε άλλα ζητήματα, ας πούμε, εισάγουμε και τη λογική του κόντρα μαθήματος στην τρίτη λυκείου. Ποια είναι η λογική εκεί? Ότι θέλουμε και πάλι να βγάλουμε πιο σφαιρικά διαμορφωμένους νέους. Τι θα πει αυτό? Όταν κατευθύνεσαι προς θεωρητική κατεύθυνση, να κάνεις και ένα μάθημα μαθηματικών, όχι για τις πανελλαδικές, για το πολιτήριο. Ή όταν κατευθύνεσαι στην πρακτική κατεύθυνση, να κάνεις και ιστορία, γιατί για να έχεις μια μεγαλύτερη ευρύτητα σκέψης. Για τις πανελλαδικές είναι όλα έτοιμα για την Δευτέρα? Ξεκινάμε τη Δευτέρα τα γενικά λύκεια, την Τρίτη τα επαγγελματικά, είναι όλα δρομολογημένα. Να ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία στους υποψηφίους και καλό κουράγιο στους υποψηφίους, αλλά και τους αφανείς ήρωες, γιατί δεν είναι μόνο οι υποψήφοι, είναι οι γονείς, είναι οι οικογένειες, είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι στηρίζουν τα παιδιά μας. Να ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.